Χαίρετε. Χαίρετε. Αριστοτρίτη και 13. Αριστοτρίτη και 13 Απριλίου 2021. Ποιο θέμα μας έχεις για σήμερα, κυρία? Σήμερα σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το συζητάμε πάρα πολλές φορές ή μάλλον προκύπτει από πάρα πολλά vlogs, το οποίο είναι το λεγόμενο οικογενειακό σύστημα και πώς κανείς μπορεί να συγχωνευτεί μέσα σε αυτό. Όταν λέμε συγχώνευση, να το πω λαϊκιστή, φανταστείτε το σαν μία κρέμα όπου είναι ένα ομοιογενές μείγμα το οποίο δεν καταλαβαίνεις τι συστατικά έχει μέσα. Έτσι μοιάζουν λοιπόν και τα μέλη μιας οικογένειας που είναι συγχώνευμένα. Δεν υπάρχει δηλαδή σαφής οριοθέτηση γύρω από το ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Οπότε είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα για το άτομα που ανήκουν σε αυτήν την οικογένεια, ακριβώς γιατί δεν έχουν δική τους προσωπικότητα, δεν έχουν δική τους υπόσταση και όλοι δρούν σαν να είναι ένα. Ενώ συναισθηματικά, αιμομιχτικά, δεν μιλάω για το πώς μπορεί να λύνουν τα προβλήματα τους ή πώς μπορεί να βοηθάνε ο ένας τον άλλον και να είναι ο ένας για τον άλλον, σαν δύναμη, σαν γροθιά. Μιλάω για συναισθηματική αιμομιξία, δηλαδή να μην έχουν δική τους προσωπικότητα και δική τους συναισθηματική επίγνωση της κατάστασης τους. Λοιπόν, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τάση για συνεξάρτηση, είναι τα καλά παιδιά, δεν έχουν έτσι ψηλή αυτοεκτίμηση, έχουν την τάση να προσκολώνται και να εξαρτώνται ή έχουν τάση προς εθισμούς, είτε από σχέσεις, είτε από τροφή, είτε από διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την τάση και επί της ουσίας προκύπτει μέσα από αυτόν ο λεγόμενος σχεσιακός τραυματισμός. Δηλαδή, τα άτομα αυτά θεωρούν ότι δεν υπολογίζονται ως πρόσωπα και θεωρούν ότι μόνο όταν είναι προσανατολισμένα στο να δίνουν σε μια σχέση μπορούν να έχουν υπόσταση ως άνθρωποι και δεν υπάρχει καθόλου ισοτιμία, δεν την αναζητούν την ισοτιμία, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν ευχαρίστηση, να αντλήσουν ευχαρίστηση ήδη από τη σχέση, την όποια σχέση, αλλά θεωρούν ότι είναι ταγμένοι στο πλευρό του συντρόφου, της συντρόφου του ή του γονέα, του φίλου, τέλος πάντων, του παιδιού και μόνο έτσι παίρνει νόημα η ζωή τους, δίνοντας και πραγματικά γινόμενοι έναν συγχωνευμένο μείγμα συναισθημάτων και μέσα από αυτά πηγάζουν και οι σκέψεις τους γύρω από το τι σημαίνει σχέση και τι σημαίνει είμαστε μαζί. Είναι αν κανείς συνειδητοποιήσει πόσο τοξικό είναι αυτό και πόσο ψυχοφθόρο για το άτομο του να έχει υπόσταση μόνο όταν ανήκει και όχι όταν είναι μόνος του, τότε θα αναλογιστεί πόσο δύσκολο είναι καταρχήν να το εντοπίσει και κατά δεύτερον να αναζητήσει βοήθεια. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και στη βία στην οικογένεια, σε άτομα τα οποία έχουν υπόσταση μόνο όντας σε μια σχέση, όπου γίνεται ο κύκλος της βίας, βιοπραγεί ο σύζυγος συνήθως, αλλά και η σύζυγος, υπάρχουν και γεγονότα τέτοια εναντίον της, και θεωρεί ότι δεν μπορεί να νοηθεί η ζωή του, η ζωή της, έξω από αυτήν την πολύ τραυματική σχέση. Οπότε λέει ότι θα άλλαξε, μου ζήτησε συγγνώμη, θα ξαναέρθουν οι όμορφες μέρες, ήταν μια άτυχη στιγμή, μια κακή στιγμή κτλ. Και γίνεται έρμεον όλου αυτού του φαύλου κύκλου, που στο τέλος καταλήγουμε στην ίδια ακριβώς σημείο εκκίνησης. Δηλαδή στη βία που εποάζεται και ξανασυνεχίζεται και ξανασυνεχίζεται και καταλήγουμε πάλι στον ίδιο παρανομαστή. Άρα πραγματικά οι άνθρωποι που είναι σχεσιακά τραυματισμένοι και πληγωμένοι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα πούμε έτσι
κάποια πράγματα, ούτως ώστε να δούμε έτσι λίγο φως στο τούνελ, πότε πραγματικά μία σχέση μπορεί να έχει μέλλον. Παρόλο που υπάρχει όλη αυτή η αιμομιχτική κατάσταση, η συναισθηματική, η συγχωνευτική, κάποιος που μπορεί να κάνει κάποιο λάθος σε αυτήν την οποιαδήποτε σχέση, θα πρέπει πραγματικά να αναλογιστεί το λάθος του, να ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη, και έχουμε μπει και σε άλλα βίντεο, ότι η ειλικρινή συγγνώμη δεν προϋποθέτει μόνο το να το πεις λεκτικά, αλλά και να το δείξεις με πράξεις και να προσπαθήσεις πραγματικά να κάνεις κάτι για αυτόν, δηλαδή να ζητήσεις από το άλλον το άτομο να σου υποδείξει τι θα τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα, ποια πράξη ενός συγχωρητική θα τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα και πώς γενικότερα θα βοηθηθεί στο να αρχίσει πάλι να αναχτά την εμπιστοσύνη του σε αυτήν τη σχέση. Άρα ένα πρώτο σημάδι ότι η σχέση μπορεί να έχει μέλλον είναι ο σύντροφος ή σύντροφος να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη και να ζητήσει πραγματικά την αλλαγή, να αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό και να θελήσει να κάνει κάτι για αυτό που συμβαίνει. Και γενικότερα να ακολουθήσει τα βήματα που θα υποδειχθούν μέσα από τη θεραπευτική οδό και να την τηρήσει ούτως ώστε να αποδείξει πρωτίστως στον εαυτό του και δευτερευόντως στον σύντροφο, στη σύντροφο του, ότι έχει πραγματικά αναλογιστεί την ευθύνη της πράξης του και θέλει να κάνει κάτι για αυτό. Άρα, όσοι είμαστε σχεσιακά τραυματισμένοι, είναι καλό να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας και γενικότερα να αναζητήσουμε βοήθεια και να δούμε πότε πραγματικά μία σχέση μπορεί να έχει φως μέσα από την οδό της ειλικρινής αυτοκριτικής διάθεσης και συγγνώμης που μπορεί το άτομο το οποίο έχει την τάση αυτή, είτε να βιοπραγεί, είτε να κάνει λεκτικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών εκβιασμών προς το άλλον το άτομο, να αναλογιστεί την ευθύνη του και να αναζητήσει βοήθεια για να βγει έξω από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Έχω πει το πρώτο έτσι σημάδι, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει όλο αυτό. Τώρα, υπάρχουν μόνιμες επιπτώσεις των σχεσιακών τραυματισμών, δηλαδή άνθρωποι που επειδή έχουν τραυματιστεί σε μια σχέση, που αυτή μπορεί να ήταν η οικογενειακή, να ήταν η σχέση με τους γονείς του, η γονεϊκή, να αναζητούν παρόμοιου τύπου σχέσεις και γενικότερα να μπαίνουν μόνοι τους σε τέτοιες σχέσεις, σαν να ελκύουν άτομα τα οποία ήταν θύτες άλλων σχέσεων στη ζωή τους, ακριβώς γιατί έχουν μάθει αυτό το πράγμα να ζουν σε μια σχέση τους. Για αυτούς φυσιολογικό, στα εισαγωγικά, είναι ο άνθρωπος τους να τους υποτιμά, να τους εξευτελίζει, να ζητά συνέχεια προσοχή, να ζητά συνέχεια να δίνει πράγματα ο άλλος και αν είναι αβιοπραγεί ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτόν τον συγχωνευτικό πλαίσιο που έχει μάθει να επιβιώνει το συγκεκριμένο άτομο. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση και συνείδητη επιλογή και τάση για αντίσταση προς αυτήν την κατεύθυνση και ειλικρινή διάθεση για αλλαγή και προθυμία που χρειάζεται αυτόν επίμονη και επίπονη προσπάθεια προκειμένου να απεμπλακεί κανείς από όλο αυτόν τον συρφετόν του σχεσιακού τραυματισμού και να πορευθεί προς την οδόν της απελευθέρωσης και της ανέβρεσης του αυτοσεβασμού, που είναι μια σπάνια έτσι βιωμένη πραγματικότητα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τάση λόγω των βιωμάτων τους και του ιστορικού τους να συγχωνεύονται μέσα σε σχέσεις. Υπάρχει διαφορά στο πώς επηρεάζει ένα σχεσιακό τραυματισμό μια γυναίκα και έναν άνθρωπο, ή έχει να κάνει με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα? Έχει να κάνει με την προσωπικότητα και με το χαρακτήρα, επειδή λέμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, καθότι από τη φύση μπορεί να είναι πρικισμένες μεγαλύτερο μετεχμιακό σύστημα και αμυγδαλήν εναντί των ανδρών, και πιο πολύ τώρα μπορεί και να καλλιεργείται ευκολότερα, γιατί είναι πιο εύκολο
ο ρόλος του φίλου της γυναίκας να είναι πιο φροντιστικός από ότι του άντρος, χωρίς να σημαίνει ότι οι άντρες δεν είναι δυνατόν να είναι φροντιστικοί απέναντι στους ανθρώπους, ή οι γυναίκες δεν είναι δυνατόν να μην είναι φροντιστικές απέναντι στους ανθρώπους, πιο πολύ είναι δηλαδή η επιτέλεση του ρόλου του φίλου που συντελεί σε αυτή την κατεύθυνση, παρά η ικανότητα νομίζω του φίλου προς αυτό. Ωστόσο, οι γυναίκες οι οποίες έχουν την τάση να αγαπούν πολύ, που έχουμε πει για την προηγούμενη Αριστοτρίτη, ή έχουν την τάση να είναι τα καλά παιδιά της σχέσης και έχουν μάθει να είναι υπηρετικές. Έχουμε κάνει ακόμα ένα vlog για τον υπηρετισμό, που έχουμε πει ότι οι άνθρωποι που είναι υπηρετικοί συνήθως δυσκολεύονται σε μια σχέση με έναν ναρκισιστή, ακριβώς γιατί επιτελούν τον ρόλο τους να είναι υπηρετικοί. Δυσκολεύονται εννοείς ταιριάζουν. Ναι, ταιριάζουν πιο εύκολα γιατί... Πες δυσκολεύονται, ευκολύνονται όταν... Διευκολύνονται, συγγνώμη, διευκολύνονται. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν αυτή την τάση είναι πιο εύκολο να πέσουν στην παγίδα ενός σχεσιακού τραυματισμού και μιας συγχωνευμένης σχέσης και να θεωρούν ότι είναι σημαντικοί επειδή έχουν σχέση με αυτόν το άτομο. Και αν δεν έχουν σχέση με αυτόν τον άτομο, θα πάψουν να είναι σημαντικοί. Ή δεν έχουν υπόσταση, δεν έχει νόημα η ζωή τους. Άρα είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε άτομα. Να είμαστε μοναδικοί, να είμαστε ξεχωριστοί. Και οι σχέσεις που έχουν μέλλον είναι οι ισότιμες σχέσεις. Αυτές που είναι δύο άτομα τα οποία συνεργάζονται με όμορφον τρόπο και με αρμονία, παρά οι σχέσεις που ο ένας ρουφά το αίμα του άλλου ή ο άλλος συγχωνεύεται προκειμένου να δώσει, ας το πούμε, ευχαρίστηση στο άτομο, στο άλλο άτομο. Άρα όσοι και όσες αναγνωρίζετε τους εαυτούς σας μέσα από αυτόν το vlog, όσοι και όσες είστε, είμαστε συνεξαρτώμενοι και συνεξαρτώμενες, έχουμε μια μεγάλη ροπή προς τη συνεξάρτηση, γιατί η συγχώνευση με έναν άλλον άνθρωπο σε μια σχέση, στην ουσία είναι ένας άλλος τρόπος να περιγράψεις τη συνεξάρτηση. Είναι ένας επιστημονικός όρος, συστημικά, από τη συστημική κατεύθυνση, που μέσα από αυτόν υπάρχει και η συνεξάρτηση. Άλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Φιλιά. Και δεν είμαστε, πώς το λένε, δεν είμαστε προληπτικοί που είναι 13. Όχι. Αριστοτρίτη και 13. Είναι μια υπέροχη Τρίτη, σαν όλες τις άλλες, που έτυχε να έχει το όνομα και το νούμερο 13. Τίποτα άλλο. Yeah. Γεια σας. Yeah.